Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν στις 9 με το Σπύρο Καμπιώτη. Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες που δεν υποχωρούν. Μέρα με τη μέρα ενισχύουν τα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Φάκελος, περιφερειακά αεροδρόμια. Με την τουριστική περίοδο πρώτων πυλών και τη γερμανική εταιρεία να αναλαμβάνει από Νοέμβρη τη διαχείρισή τους, άνθρωποι του τουρισμού και δημοσιογράφοι από τα Επτάνησα καταθέτουν την άποψή τους για το θέμα. Την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση στο κρασί ζητούν οι οινοποιοί. Κλειστά τα οινοποιεία σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Παρά την κρίση, οι Έλληνες προτίμησαν την αγορά καινούριων οχημάτων. Τα δίκυκλα είχαν την τιμητική τους, ενώ σχετικά καλά κινήθηκε και η αγορά του αυτοκινήτου. Ψωμί σε αναμονή διαθέτει φούρνο στο Αίγιο. Πράξη αλληλεγγύης που εξαπλώνεται σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Την αντίθεσή τους στις επικείμενες συγχωνεύσεις σχολείων στην Πάτρα εκφράζουν γονείς και εκπαιδευτικοί. Ποιες σχολικές μονάδες θα συγχωνευτούν?